Είναι προσκεκλημένη. Σας καλωσορίζουμε στην τελετή ορκομοσίας του νέου Περιφερειάρχη και των μελών του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. Παρακαλούμε τη Σεβασμιότατη για την τέλεση του αγιασμού και την ορκομοσία. Τα καθήκοντά μου. Αμήν. Ενδημότατοι άρχοντες, συγγνώμη, Άγιοι Πατέρες και Αρχιερείς και λαέ του Θεού ευλογημένε, η τοπική μας Εκκλησία, αλλά και της Περιφερίας με την παρουσία εδώ των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, του Αγίου Σιατίστης, του Αγίου Καστορίας και του βοηθού της ταπεινότητός μου, του Αγίου Αμφιπόλεως, σας ευχόμεθα υγεία πάνω απ' όλα και τον φωτισμό του Θεού για να αποβείτε δημιουργικώς στην περιφέρειά μας. Τίποτα από τώρα. Και θα πω μόνο τούτο. Γιώργο μου, σε γνωρίζω πόσα χρόνια έχει ο Θεός τάξει εδώ, σαν 19 χρόνια συμπορευόμεθα. Θέλω να πιστεύω ότι όλο αυτό το πλούτο που έχεις μέσα σου θα τον βάλεις σε κίνηση. Ο Θεός να σου δίνει δύναμη και εσείς όλοι να τον εμπιστεύεστε και να τον συγχρώνετε. Η αντιπολίτευσή σας, όσοι στην αντιπολίτευση να είναι και αυτή την κριτική. Γιατί πολλέ φορέ για μα του Έλληνε είναι απλώ ήρεμο και τίποτα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Θεός να σα ευχαριστήσει. Να υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Ο επικεφαλής του Συνδυασμού Λέγης, Σπύρος Υπηρετικής Μακεδονίας, Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Νότος Στολιτίδης, παρέχει την απόλυτη διαβεβαίωση, την οποία και υπογράφω στο πρακτικό ορκομοσίας. Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδησή μου, ότι θα είμαι πιστός στην Ελλάδα, θα υπακούω στο Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Λοζάνης Κωνσταντίνος Βίζας. Έτσι όπως είστε, ναι, να κοιτάνε εδώ όμως. Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Λοζάνης Αναστάσιος Μουντούγλου.
περιφερειακό σύμβουλο τη Πίαση Κοζάνη, Νικόλαος Λυσαρίδης. Περιφερειακή σύμβουλος Πίας Λογοζάνης, Όλα Πουταχίδου. Περιφερειακή σύμβουλος Πίας Λογοζάνης, Πολυτίνη Φαρμάκη. Περιφερειακή σύμβουλος Πίας Λογοζάνης, Ευθαρία Ράμπη. Περιφερειακό σύμβουλος Κοζάνης, Λάζαρος Γερεφές. Βασίλειος Κατσαούλης. Περιφερειακό σύμβουλος Πιέξινων Φλόρινας, Αθανάσιος Πάσχας. Περιφερειακός σύμβουλος Πίας Λογοζάνης, Ιωάννης Κιωσές.
περιφερειακό σύμβουλο του ΕΕ Γλώρια, κ. Σαμαρά Νικόλαο, δεν παρίσταται για λόγου αντικειμενική αδυναμία, οι οποίοι δηλώθηκαν εγγράφο και θα λυθεί η ορθομοσία εντό 5 ημερών από την άρση του δηλωμένου κολλήματο. Περιφερειακό σύμβουλο του ΕΕ Καστοριά, κ. Δημήτρο Σαββόπουλο. Περιφερειακό σύμβουλο ΠΕ Καστοριά, Θεοφύλακτο Ζηλίδη. Περιφερειακή σύμβουλο ΠΕ Καστοριά. Όλα Τράσια. Περιφερειακό Σύμβουλο Σχέσεων Καστοριά. Πασχάλη Σχαλούμενο. Περιφερειακό Σύμβουλο Σπιέξιων Βρεβενών. Ιωάννης Τσαρνάκης. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΕ Βρεβενών. Ιωάννης Παναγιωτίδης. Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕΕ Βρεβενών. Γεώργιος Γεωργίτης. Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕΕ Κοζάνης. Γεώργιος Κασαπίδης. Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕΕ Κοζάνη, Στέργιος Κιάνας. Η Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕΕ Κοζάνης, κυρία Παδαμόγια Κατερίνη, δεν παρίσταται για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας, οι οποίοι δηλώθηκαν εγγράφος και θα κληθεί η ορθομοσία εντός 5 ημερών από την άρση του δηλωμένου κολλήματος.
Περιφερειακό Σύμβουλο ΠΕΕΞΙΝΟΝ Κοζάνης, Γρηγόριος Τσούμπαλης. Κύριε Τσούμπαλη, από εδώ. Από εδώ, από εδώ. Περιφερειακό σύμβουλο ΠΕΕΞΙΝΟΝ Φλόρινας, Σωτήριος Βόσδου. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Φλόρινας, Χρήστος Μπαρδάκας. Εδώ μία λίγο. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Κασποριάς, Θωμάς Μάνος. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Τρεβενών, Κωνσταντίνος Παλάσκας. Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Κοζάνης, Γεωργίας Δευτεριάδης. Μια φωτογραφία λίγο. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Κοζάνης, Γεώργιος Χριστοφορίδης. Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Κοζάνης, Παρθένα Τουμπουλίδου. Περιφερειακός Σύμβουλος ΠΕΕΞΙΝΟΝ Φλόρινας, Αλέξανδρος Αβριτίδης.
Περιφερειακή Σύμβουλος ΠΕ Καστοριάς, Βασιλική Μαλέα. Κυρία Μαλέα, μια φωτογραφία. Περιφερειακό Σύμβουλος ΠΕ Κοζάνης, Νόντας Στολιπίδης. Σεβασμιότατη. Δεν μιλάει. Κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αξιότιμη ιερετή πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, κύριε Πλήτανη, κυρίες και κύριοι, για όλους όσους ασχολούμαστε με τα κοινά του τόπου μας, η ορκομοσία είναι πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή. Επικυρώνει την ατομική δέσμευση στη συλλογική απόφαση, την ανάληψη της ευθύνης και την προσήλωση στο καθήκον. Νιώθω λοιπόν ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είμαι σήμερα στην Κοζάνη και συμμετέχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας. Σε ένα ευρωπαϊκό περιβάλλον, καθώς η Ελλάδα είναι σήμερα μια χώρα σε πορεία ανάπτυξης. Με κυβέρνηση και αυτοδιοίκηση που συνεργάστηκαν αποτελεσματικά τα προηγούμενα χρόνια. Με σημαντικές πηγές χρηματοδότησης για σύγχρονες υποδομές και υπηρεσίες που θα αλλάξουν τη ζωή των πολιτών. Αυτή η ευκαιρία πρέπει να αξιοποιηθεί και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει με ενότητα και συνεργασία. Η πρόσθεση δυνάμεων πολλαπλασιάζει τις δυνατότητές μας. Έχουμε την τύχη, το βλέπω απέναντί μου, το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο να αποτελείται από εξαιρετικά ικανούς ανθρώπους. Με γνώση και θέληση να προσφέρω. Έμπειρους και νεότερους με διάθεση δημιουργίας. Είμαι αισιόδοξος για την επιτυχία. Προσβλέπω στις κοινές μας δράσεις, αλλά και στις πρωτοβουλίες που αναλάβετε. Υγεία και δύναμη σε όλους σας. Καλή επιτυχία, καλές γιορτές. Άγιοι Αρχιερείς, κύριε Γενικέ, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, Πρόεδροι Φορέων, Οργανισμών της Δυτικής Μακεδονίας, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, κυρίες και κύριοι, δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα, βρίσκομαι εδώ, όχι μόνο ως πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αλλά κυρίως ως γείτονας, ως Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, μιας περιφέρειας που όπως και η δική σας περιφέρεια, η Δυτική Μακεδονία, είναι περιφέρειες με πολύ σημαντική προοπτική, με ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μάλιστα πιστεύω ότι οφείλουμε σε αυτή τη νέα περίοδο που ξεκινάει να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο στενά από κοινού. Και το λέω αυτό γιατί πίστευα και πιστεύω και μάλιστα αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων θα αναλάβω μια πρωτοβουλία για τις τρεις περιφέρειές μας, Κεντρική, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία Θράκη, ότι θα πρέπει σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο συνεργασίας προς όφελος των συμπολιτών μας, αλλά και της κάθε μια περιφέρειας από τις τρεις. Άλλωστε, το τόξο της Βόρειας Ελλάδας είναι ένα, η Μακεδονία είναι μία και οφείλουμε όλοι να δούμε τους τρόπους με τους οποίους, μαζί με τους δημάρχους μας, θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Είμαι λοιπόν σήμερα εδώ για να ευχηθώ
καλή επιτυχία στον νέο Περιφερειάρχη, στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο, να ευχαριστήσω για τη στενή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με τον έως τώρα Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, και στα πλαίσια της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, αλλά και λόγω της γυμνίασης των περιοχών μας, με κοινά ζητήματα που αντιμετωπίσαμε αυτά τα χρόνια, και να ευχηθώ τόσο στον νέο Περιφερειάρχη, στους νέους αντιπεριφερειάρχες, αλλά και τους νέους περιφερειακούς συμβούλους, να έχουμε τα επόμενα χρόνια μια εξίσου στενή, αποτελεσματική και ουσιαστική συνεργασία προς όφελος της Δυτικής Μακεδονίας και συνολικά όλης της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας. Καλή θητεία σε όλους, καλές γιορτές και σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να είμαι σήμερα εδώ. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρο της ΕΜΠΕ, αγαπητέ κύριε Τσιτσικώστα, διοικητή της 9ης Μεραρχίας Ταξιαρχίας Συγγνώμη Πεζικού, κύριε Καλμανίδη, πρίτανη, κύριε Θεοδουλίδη, Γενική Περιφερειακή Αστυνομικό Διευθυντή, κύριε Διόγκαρη, παρέλειψα στους σεβασμιότατους να αναφέρω και την παρουσία του Θεοφυλάστατου επίσης Επισκόπου Αμφιπόλεως και Πρωτοσύγγελου της Ιεράς Μονής Σερβίων και Κοζάνης κυρίου Χριστοφόρου, του Πρωτοπρεσβύτερου του Αγίου Πατέρα Δημήτριου, επειδή ήδη έχουν φύγει και βέβαια έμειναν και μας τιμούν με την παρουσία τους, ο Σεβασμιότατος Καστοριάς Καλίνικος και ο Σεβασμιότατος Σχιατίστης Δανείου και Σχιατίστης Αθανάσιος. Εκπρόσωπε του Διοικητή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αστυνομικοί διευθυντές Κοζάνης, Φλόρινας, Γραβενών, διοικητά της Τροχέας, διοικητά της Ασφαλείας, εκπρόσωποι του βουλευτή κ. Κουκουλόπουλου, πρώην Υπουργέ κ. Τσατσόνη, Νίκο, πρώην Περιφερειάρχες κ. Δακή, κ. Καρυπίδη, πρώην Γενική Γραμματέα Περιφέρειας, Περιφερειών μάλλον, Θεσσαλίας και Υπήρου κ. Γκούπα, αγαπητοί κύριοι, κύριοι Δήμαρχοι, είχα σημειώσει να αναφερθώ πρώτα στους Δημάρχους στον ίδιο και στον επόμενο της Κοζάνης, αλλά το κάνω συγκεντρωτικά, μας τιμάει, με τιμάει η παρουσία σας. Πρόεδρε Επιμελητηρίων, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, εκπρόσωποι φορέων, Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης, κυρία Βόντζα, φίλες και φίλοι. Αγαπητοί Δυτικομακεδόνες που μας παρακολουθείτε από μακριά, σας καλωσορίζω όλους στη σημερινή ορκομοσία, μια ημέρα δέσμευσης ενώπιον της Εκκλησίας και των συμπολιτών μας που δικαιούνται και επιθυμούν περισσότερα. Ο τόπος μας πρέπει να γίνει καλύτερος. Η Δυτική Μακεδονία και οι πολίτες δικαιούνται να συμμετέχουν ουσιαστικά και ενεργά σε μια συλλογική προσπάθεια προς το μέλλον, το οποίο όλοι οραματιζόμαστε. Με ένα μέτωπο ανάπτυξης και με κινητήρια δύναμη τη συναπόφαση, το σχέδιο και τη συνένωση των δυνάμεων με την κοινωνία και για την κοινωνία. Να κοιτάζουμε μπροστά και στο ίδιο σημείο. Αυτή είναι η εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό θα αποτελέσει συνεχή προσπάθεια με το παράδειγμα αλλά και με τις πράξεις μας. Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για όλους μας. Είναι μια ημέρα ορκομοσίας αλλά και μια ημέρα δέσμευσης. Δέσμευσης να λειτουργήσουμε ως επιταχυντές για την ανάπτυξη της περιφέρειάς μας σε στενή συνεργασία με τους Δήμους, τους θεσμικούς φορείς και τους εκφραστές της κοινωνίας. Σεβασμός και ευθύνη είναι τα συναισθήματα που γεννά η σημερινή μέρα. Σεβασμό στη Δυτική Μακεδονία, στην ιστορία και στον πολιτισμό της. Ευθύνη απέναντι στις προκλήσεις και στο μεγάλο έργο που μας περιμένει. Το στίχημά μας, η Δυτική Μακεδονία αντάξια των Δυτικομακεδών. Μια περιφέρεια συμπαραστάτης στις ανάγκες των πολιτών και ιδίως της νέας γενιάς, σύμμαχο στα όνειρά τους. Κυρίες και κύριοι, το βράδυ των εκλογών είπα ότι κέρδισαν οι Δυτικομακεδόνες, ότι βάλαμε πάνω απ' όλα τον τόπο μας, ότι είμαστε μία ομάδα που πίστεψε πως ο τόπος μας μπορεί να πάει καλύτερα. Δεσμεύουμε λοιπόν και αυτή τη στιγμή. Τα επόμενα χρόνια θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε γι' αυτό.
γιατί η Δυτική Μακεδονία έχει τις δυνατότητες, τους ανθρώπους και τα μέσα για να απογειωθεί. Και αυτό το βαρύ ηθικό συμβόλαιο επιλέξαμε να το συνυπογράψουμε μαζί, σήμερα, εδώ, πριν από λίγο. Η νέα Περιφερειακή Αρχή και όλοι εμείς, οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας. Σε αυτό το ταξίδι που ξεκινάει από τις 1 Ιανουαρίου του 2024, έχουμε έναν προορισμό. Μία Δυτική Μακεδονία που δεν θα αιωρείται, αλλά θα έρεται. Θα έρεται στο ύψος που απαιτούν οι εποχές, οι περιστάσεις, οι ανάγκες των καιρών, αλλά και οι προοπτικές της. Θα έρεται και θα επέρεται. Θα επέρεται για όσα θα προσφέρει στους πολίτες της και για όσα θα συνεχίζει να δημιουργεί. Για αυτά που θα την καταστήσουν επιτέλους μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, που σήμερα ορκιζόμαστε, αναλαμβάνουμε μια μεγάλη ευθύνη. Από μας εξαρτάται, από την ευρύτητα της σκέψης μας, από τη διάθεση για δημιουργική συνεργασία, από την πίστη στους κοινούς στόχους, από την επιδίωξη του ουσιαστικού διαλόγου και από την αποφασιστικότητά μας. Το μέλλον του τόπου μας οφείλουμε να το έχουμε αδιαπραγμάτευτα ψηλά, ακόμη και μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία και τη διάθεση να τα αντιμετωπίσουμε όλα. Να ενώνουμε δυνάμεις, να αξιοποιούμε το ανθρώπινο δυναμικό αυτού του τόπου και να διεκδικούμε όλους τους πόρους, τους διαθέσιμους και μη. Η απέτηση για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνεργασίες, τόσο για τους μικρούς όσο και για τους μεγάλους στόχους, γίνεται εντολή στην καθημερινή διοίκηση, στη διαχείριση των πόρων, στα αναπτυξιακά προγράμματα, αλλά πρώτα και πάνω απ' όλα γίνεται εντολή στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η προσπάθεια που ξεκινάμε από την 1 Ιανουαρίου στοχεύουμε να οδηγήσει τη Δυτική Μακεδονία σε ένα νέο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο παραγωγικό σύστημα, με θέσεις εργασίας βασισμένες στη γνώση και στην καινοτομία, με ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, της ισότιμης και απρόσκοπτης προσβασιμότητας και με βελτίωση της ποιότητας ζωής. Δηλαδή, η Δυτική Μακεδονία τόπος ευημερίας σε κίνηση. Απέναντι στην κεντρική εξουσία θα σταθούμε με ευθύνη, αλλά και με αποφασιστικότητα, διεκδικητική, αλλά και συνεργάσιμη. Θα συγκρουστούμε αν χρειαστεί. Όσα μας απασχολούν με το κέντρο δεν θα είναι αιτήματα, αλλά θέματα, κοινά θέματα συνεργασίας. Θα δρούμε περιφερειακά, σε ένα εθνικό πλαίσιο. Θα μετατρέπουμε τους εθνικούς σε δικούς μας στόχους, αλλά και το αντίστροφο. Τους στόχους και τις προοπτικές μιας περιφέρειας που αποτελεί την αρχή της χώρας μας και όχι την ασχατιά της. Μιας περιφέρειας που οι πολίτες της δικαιούνται να έχουν ισότιμες υπηρεσίες όπου κι αν μένουν, στην πόλη ή στο χωριό και σε κάθε γωνιά της περιφέρειάς μας. Και για να έχουμε ισομερή ανάπτυξη, θα κάνουμε ανισομερή κατανομή πόρων εφόσον αυτό απαιτηθεί. Τα προγράμματα που απαιτούνται θα γίνουν δικά μας και δεν θα υλοποιούνται για μας. Απλώς, γνωρίζουμε καλά τις δυσκολίες. Τα προβλήματα είναι εδώ, είναι μπροστά μας και δίπλα μας και οι λύσεις δεν περιμένουν. Όπου υπάρξουν εμπόδια, μικρά ή μεγάλα, εμείς θα είμαστε εδώ για να τα αντιμετωπίσουμε. Να μετατρέπουμε τις δυσκολίες σε ευκαιρίες. Να δίνουμε αξία σε ό,τι μας αλλάζει και μας πάει μπροστά. Γιατί η Δυτική Μακεδονία για όλους εμάς είναι το όλο. Είναι και τα παραμελημένα και εγκαταλελειμμένα χωριά της. Είναι οι άνθρωποι της που αισθάνονται ξεχασμένοι, που αισθάνονται αόρατοι. Και είμαστε σήμερα όλοι εδώ για να σηματοδοτήσουμε πώς θέλουμε να τη σηκώσουμε ψηλά. Από άκρη σε άκρη. Χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς αποκλεισμούς. Να την αναδείξουμε οικονομικά ισχυρή, καινοτόμα, έξυπνη και ανθεκτική. Μια περιφέρεια όπου δεν θα προσπαθείς απλώς να επιζήσεις, αλλά θα θέλεις να ζήσεις. Που να μας χωράει και να μας ενώνει όλους. Όσους ζουν, εργάζονται, σπουδάζουν, επισκέπτονται την περιοχή μας, αλλά και την αγαπάνε. Η νέα Περιφερειακή Αρχή και εγώ προσωπικά δεν δεχόμαστε πλέον να μετριόμαστε με το ένδοξο παρελθόν και να βγαίνουμε λειψί. Δεν το δέχομαι για τη γενιά μου, δεν το δέχομαι για την εποχή μου, δεν το δέχομαι για την πάλε ποτέ ενεργειακή καρδιά της χώρας μας.
Είμαι και είμαστε όλοι σίγουροι ότι δεν το δέχεται κανένας μας. Και σε αυτό είμαι σίγουρος ότι θα είμαστε όλοι μαζί. Ξεκινάμε λοιπόν όπως υποσχεθήκαμε. Από κάτω προς τα πάνω. Με όλα τα πρακτικά, τα αληθινά προβλήματα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα. Αλλά θα το κάνουμε με το βλέμμα στραμμένο μπροστά και ψηλά. Για να έχουμε χώρο και όρεξη για τα μεγάλα. Όλοι μαζί για να βγούμε, περιφερική αρχή και πολίτες, μπροστά. Να γράψουμε τις σελίδες της ιστορίας αυτού του τόπου με τα σπουδαία έργα που έχει ανάγκη. Με σκληρή δουλειά, με σχέδιο, με αντίπαλο όχι ο ένας τον άλλον, αλλά τον χρόνο και τα κακώς κείμενα. Με διαρκή διαφάνεια και λογοδοσία, γιατί οι πολίτες θέλουν τον καλύτερο εαυτό μας, το απαιτούν αλλά και το δικαιούνται. Θα λειτουργήσουμε πολλαπλασιαστικά και με σύνθεση. Δεσμευόμαστε λοιπόν απέναντί σας ως περιφερειακή αρχή μαζί και με τους εργαζόμενους τους οποίους τιμούμε και θα συνεργαστούμε αρμονικά να δώσουμε το παράδειγμα πρώτα εμείς και να ζητήσουμε συμπόρευση στα μικρά και στα μεγάλα. Σήμερα, αγαπητοί φίλοι, δεν παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας. Αυτό θα γίνει στην κατάλληλη στιγμή. Δεσμευόμαστε όμως να μοχθήσουμε για μια περιφέρεια που θα ευημερεί με συλλογική προσπάθεια ενώνοντας τις δυνάμεις αυτού του τόπου. Και κάτι τελευταίο. Δεν ξεχνάμε ότι χρωστάμε σε όσους πέρασαν, θα έρθουν και θα περάσουν, όπως λέει ο ποιητής, αλλά και στην τιμή και στα όνειρά μας. Δεν ξεχνάμε ότι χρωστάμε στον τόπο αυτό που έχουμε την τύχη να ζούμε. Δεν ξεχνάμε ότι χρωστάμε στον καθένα και στην κάθε μία από εσάς που μας εμπιστευτήκατε. Και με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή αρχή και καλή δύναμη σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ.